Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο της παράταξής μας, κύριο Αβέροφ Νεοφύτου. Φίλε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπημένα μας Νίκο Αναστασιάδη, καλώς όρισε στο σπίτι σου. Φίλες και φίλοι, με συγκίνηση απευθύνομαι σήμερα στους συμπολίτες μας, μετά από μια μεγάλη περιπέτεια που ζήσαμε όλοι. Με συγκίνηση και περηφάνεια για τη χώρα μας και τους ανθρώπους της, που έδωσαν γενναία τη μάχη κατά της πανδημίας. Και κερδίσαμε τις ζωές μας πίσω, για τη χάρη στις θυσίες των πολιτών. Οι μέρες αυτές είναι μέρες ελευθερίας. Χάρη στις δικές σας προσπάθειες, την υπομονή και την πειθαρχία, σήμερα λειτουργεί στο σύνολό της η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στη χώρα μας. Αφήνουμε πίσω μας την πανδημία και ανοίγουμε ξανά τα σπίτια, τα μαγαζιά μας, την Κύπρο μας στον κόσμο. Παράλληλα οφείλω ένα θερμό ευχαριστώ στους ανθρώπους της υγείας που στάθηκαν από την αρχή της πανδημίας στην πρώτη γραμμή, αλλά και την πολύ καλή κυβερνητική οργάνωση στις πλέον αντίξωες συνθήκες. Στην καθημερινή προσπάθεια του κυβερνητικού επιτελείου υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας του Νίκου Αναστασιάδη, που σε άλλη μια ακόμη κρίση, αυτή τη φορά παγκόσμια, κράτησε τη χώρα όρθια. Φίλες και φίλοι, πριν από 1,5 χρόνο, το στίχημα της πανδημίας φάνταζε ακατόρθωτο. Η μικρή μας χώρα ήταν απέναντι σε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. Και σήμερα, για άλλη μια φορά, στην περήφανη ιστορία μας, επιτελέσαμε ακόμα, φίλε Πρόεδρε, ένα μικρό θαύμα. Είμαστε από τις χώρες με τις μικρότερες ανθρώπινες απώλειες. Είμαστε σε ολόκληρη την Ευρώπη η χώρα με τα λιγότερα lockdowns. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς και είναι η χώρα μας η τρίτη καλύτερη χώρα στην Ευρώπη στους εμβολιασμούς. Έχουμε ξεπεράσει τους 500 εμβολιασμούς. Τα κρούσματα και οι νοσηλείες έχουν πέσει δραστικά. Μέρα με τη μέρα παίρνουμε τη ζωή μας πίσω. Είμαστε από τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσά στήριξης στην κοινωνία, την οικονομία, τους εργαζόμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με 12 σχέδια και σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ στήριξη, λαός, κυβέρνηση και παράταξη, αποδείξαμε ξανά ότι η συνταγή για την Κύπρο είναι μια σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Θυμηθείτε μόνο που ήμασταν όταν ξεκινούσαμε το ταξίδι της διακυβέρνησης. Μια χώρα χρεοκοπημένη, χτυπημένη από το κούρεμα, την χρεοκοπία, ρηγμένη στα βράχια, μέσα στην τραγωδία από το Μαρί. Μια χώρα με ατέλειωτες ουρές πολιτών στα κοινωνικά παντοπολία. Και ήθελα, φίλες και φίλοι,
απλά να αναλογιστούμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και ολόκληρος ο κυπριακός λαός. Φανταστήκατε, αυτή η υγειονομική κρίση, αυτή η παγκόσμια πανδημία να συνέβαινε το 2012 με ρευστά διαθέσιμα μηδενικά, με τη χώρα μας αποκλεισμένη από τις αγορές, με μια κυβέρνηση που στη διαχείριση τριών κοντέινερ ανατίναξε τον τόπο. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Και η κυβέρνησή μας τότε κατανόησε πως δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. Στα δύσκολα κυβέρνηση και δημοκρατικός συναγερμός σηκώσαμε μανίκια και πιάσαμε δουλειά, Πρόεδρε. Με πράξεις ξαναστήσαμε την χώρα στα πόδια της. Εξυγειάναμε τα δημόσια οικονομικά. Αποκαταστήσαμε την οικονομική σταθερότητα. Εφαρμόσαμε μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους, αλλά κυρίως της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Με το γεσί, με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δύο κορυφαίες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, με τη διασφάλιση συντάξεων για όλους πάνω από το όριο της φτώχειας, με τη δημιουργία υφυπουργείων για ζωτικούς τομείς της οικονομίας. Μειώθηκε η στρατιωτική θητεία. Εξυγειάνθηκε το τραπεζικό σύστημα και θέσαμε τις βάσεις για τη διαρκή βελτίωσή του. Δώσαμε όθηση στην ανταγωνιστικότητα της χώρας μέσα από φορολογικά και άλλα κίνητρα. Ενισχύσαμε την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας με έξυπνες συμμαχίες στην περιοχή. Ξεκινήσαμε περιβαλλοντικές πολιτικές που θα επιτρέψουν να κάνουμε τη μεγάλη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη. Αναλάβαμε ως κόμμα πρωτοβουλία για την πράσινη συμφωνία και το 1 εκατομμύριο δέντρα για όλη την Κύπρο. Γιατί η πράσινη Κύπρος ξεκινά από τις αυλές των σπιτιών μας. Φίλε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, βαδίζοντας το δρόμο της εξόδου από την πανδημία, η επιτυχία είναι εθνική, είναι συλλογική. Και την μοιράζονται όλες και όλοι όσοι συμμετείχαν. Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να την χωνέψουν. Δεν αντέχουν στην ιδέα ότι η γονατισμένη χώρα που παραλάβαμε έγινε ξανά δυνατή. Και όταν αντιμετώπισε τη σημαντικότερη κρίση από το 1974, όχι μόνο άντεξε, αλλά τα καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα πιο ισχυρή. Κάποιοι θεωρούν ότι οι πολίτες τους χρωστούν. Κάποιοι θεωρούν ότι έχουν κληρονομικό δικαίωμα στην εξουσία. Γι' αυτό και δεν διστάζουν, προκειμένου να πλήξουν την κυβέρνηση, να υπονομεύσουν την οικονομία, αλλά και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Είναι οι πρωταθλητές της άρνησης του μηδενισμού. Είναι αυτοί που εν μέσω της πανδημίας, στην κρισιμότερη για τον τόπο στιγμή, δεν δίστασαν να καταψηφίσουν τον κρατικό προϋπολογισμό και τις κρατικές εγγύησεις. Αυτοί που άφησαν χωρίς ρευστότητα για ένα χρόνο τις επιχειρήσεις, επειδή έβαλαν πάνω από το συλλογικό συμφέρον το κομματικό όφελος. Είναι αυτοί που δεν κατέθεσαν καμιά πρόταση στον διάλογο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι αυτοί που απέναντι στην Κύπρο του αύριο απαντούν με τον Μάκη. Με μια καρικατούρα πολίτη που ζητά ένα γωνίο ζουρουσφέτη. Ένα φιλμάκι που προσβάλλει τον περήφανο Κύπριο. Προς αυτούς
Το μήνυμα μας είναι ξεκάθαρο. Αλλάξτε στρατηγική. Δεν κάνετε κακό στον συναγερμό. Κάνετε κακό στην χώρα. Αφήστε τα πείσματα, τις αιμονές και τα γυνάτια και χαλάλη σας ο Μάκης. Ο Μάκης πάντα δικός σας ήταν. Βοηθήστε να πάμε μπροστά όλοι μαζί για τον τόπο μας. Εμείς όμως πρέπει να ακούσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Τους φίλους και τους υποστηριχτές μας που έχουν παράπονα από μας. Να ακούσουμε το δικό μας κόσμο. Να μας επισημάνουν τα λάθη και τις αστοχίες μας. Να μας επισημάνουν τα πράγματα που τους πλήγωσαν και τους πρόσβαλαν. Έτσι είμαστε εμείς οι συναγερμικοί. Πολύ αυστηρότεροι με τους εαυτούς μας παρά με τους άλλους. Γιατί πάντα θέταμε πολύ ψηλότερα τον πήχη των προσδοκιών. Και εμείς αυτή την κριτική, την καλόπιστη, που έρχεται μέσα από την γνήσια συναγερμική συνείδηση, την ακούμε πολύ προσεκτικά. Μιλάμε με κάθε φίλο και με κάθε φίλη. Τους εξηγούμε. Απολογούμαστε εκεί και όπου χρειάζεται. Εξάλλου, στα 9 χρόνια διακυβέρνησης θα γίνουν και λάθη σε ενέργειες και σε ανθρώπους. Ο συναγωνιστής μας, ο αείμνηστος Σωκράτης Χάσικος, έλεγε ότι λάθη δεν κάνει μόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα. Πήραμε το μήνυμα. Διορθώνουμε τα λάθη μας και προχωρούμε μπροστά. Όμως ακόμα, ο πιο αυστηρός κριτής δεν αμφισβητεί ότι κάθε βήμα προόδου στην κοινωνία μας έχει γίνει από τις δικές μας κυβερνήσεις, από τον Γλαύκο Κληρίδη που βάλε την Κύπρο στην Ευρώπη και από τον Νίκο Αναστασιάδη που ανέστησε την κυπριακή οικονομία και κέρδισε την μάχη για την πανδημία. Αυτό είναι το ιστορικό μας κόμμα. Αυτή είναι η ιστορική μας παράταξη. Έχουμε να υπερευθυνόμαστε ότι το κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη, όλοι εμείς Πρόεδρε Αναστασιάδη, είμαστε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι το κόμμα των δικαιωμένων επιλογών. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η κινητήριος δύναμη της χώρας. Και αυτό το κόμμα δεν ανήκει μόνο στον Πρόεδρό του, ούτε στους αξιωματούχους, τους βουλευτές και τα στελέχη του. Το κόμμα πάνω απ' όλα είναι ο κόσμος του. Τα χιλιάδες υπερήφανα μέλη του, η νεολαία, η περήφανη πρωτοπορία, οι απλοί πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν και θα μας εμπιστευτούν, που γνωρίζουν πότε είναι η ώρα για περισυλλογή και πότε είναι η ώρα για τη σωστή δράση. Και τώρα είναι η ώρα για δράση και όχι αδράνεια. Το τίμημα της αδράνειας θα το πληρώσει ο τόπος. Φανταστείτε, φίλες μου και φίλοι, μια βουλή Βαβυλωνία στην οποία δεν θα περνά τίποτα. Φανταστείτε να χάσουμε ακόμα 2 χρόνια για τα γυνάτια και τις αιμονές για τον προεκλογικό του Νικόλα. Ακόμα χειρότερα φανταστείτε μια πλειοψηφία αριστερών και λαϊκιστών που δεν συμμερίζεται τις δικές μας ιδέες να ρισκάρει
και να θέσει σε κίνδυνο την οικονομία του τόπου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όποιος αδρανεί ή όποιος χαραμίζει την ψήφο του σε οποιοδήποτε άλλο σχηματισμό, πρημοδοτεί κύριος του Ακέλ και ανοίγει το δρόμο να επιστρέψουν πολιτικές που κατέστρεψαν την οικονομία και έσυραν στα βράχια τον κυπριακό ελληνισμό και τους Κύπριους πολίτες. Φίλες και φίλοι, δεν είναι η ώρα για περιπέτειες. Όπως μαζί με την κοινωνία κερδίζουμε την μάχη της πανδημίας, τώρα είναι η ώρα να κερδίσουμε μαζί με την κοινωνία ακόμα μια μάχη. Αυτή της οικονομίας. Τις μάχες που ξέρουμε να κερδίζουμε. Και τώρα είναι η ώρα της επανεκκίνησης. Η ώρα να δουλέψουν και πάλι οι μηχανές της οικονομίας της χώρας. Για τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες που είδαν τη δουλειά τους, τα σχέδιά τους να πηγαίνουν πίσω. Στην εποχή μετά την πανδημία, το επόμενο μεγάλο και έμπραχτο βήμα στην αναψυχιακή μας προοπτική περνά μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να έχουμε την ταχύτατη ανάπτυξη. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, όπως το παρουσιάσετε, αγαπητέ μας Πρόεδρε, είναι η ευκαιρία μας να μετασχηματίσουμε την οικονομία μας, να περάσουμε σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, πιο υγιές, πιο βιώσιμο, πιο δίκαιο, με κοινωνικό μέρισμα που να διαχέεται σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Μέσα από το Εθνικό Σχέδιο να γίνει η πράξη η Κύπρος του αύριο, η Κύπρος για τη νέα γενιά, για να στηρίξουμε όσους έχουν πληγεί, αλλά κυρίως με τις μεταρρυθμίσεις για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις να βάλουμε γερά θεμέλια για το μέλλον των παιδιών μας. Με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Είναι ένα σχέδιο από τους Κυπρίους για τους Κυπρίους που διεκδικήσατε Πρόεδρε στην Ευρώπη και κερδίσαμε με μεγάλο ποσοστό του χορηγία και όχι δάνειο. Αυτή την ιστορική ευκαιρία για την Κύπρο πρέπει να την κερδίσουμε όλοι μαζί με σύμπνοια και συνεννόηση, με υπερψήφιση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, με αρρυθμίσεις που θα ήταν αναγκαίες για τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας μας ακόμη και χωρίς το σχέδιο. Όμως η αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή της στείναξε στον αέρα σε ένα ακόμα ξέσπασμα λαϊκισμού και ανευθυνότητος. Για να γίνει πραγματικότητα η Κύπρος το αύριο, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα 4,5 δις, η χώρα μας χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ευθύνη έναντι της κοινωνίας. Όχι μια βουλή της άρνησης, όπως είδαμε να συμβαίνει με τις μεταρρυθμίσεις που έχετε φέρει στη Βουλή και έμειναν εκεί όμοιροι των κομματικών παιχνιδιών της αντιπολίτευσης, όπως έγινε με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως έγινε με την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Την ίδια στιγμή ξεκίνησε ξανά η διαδικασία του διαλόγου για το εθνικό μας θέμα. Στη Γενέδη τοποθετηθήκατε, Πρόεδρε, ξεκάθαρα. Άμεση επανέναρξη των συνομιλιών στη συμφωνημένη βάση της Ριζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, χωρίς ξένους εγγύητες, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα. Από την άλλη, η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία εμφανίστηκαν στη Γενέβη με την απαράδεκτη θέση δύο κρατών. Απαράδεκτη όχι μόνο για μας,
αλλά και για τον Γενικό Γραμματέα, για τους εταίρους μας, για τη διεθνή κοινότητα, από τα αδέλφια μας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που τους ακούσαμε απόψε με τη πιο ξεκάθαρη φωνή και θέση. Δεν μπορεί ποτέ η Ευρώπη να δεχτεί δύο κράτη. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το Υπουργικό Συμβούλιο, ξεκινήσαμε μια εκστρατεία διαφώτισης σε διεθνές επίπεδο που αφορά αυτή την απαράδεκτη στάση της Τουρκίας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια και ευελπιστούμε σε κλίμα ευρείας συνένεσης και συνεννόησης για να μπορέσουμε να έχουμε πιθανότητες να επανενώσουμε τον τόπο μας. Χρειάζεται και ένα εσωτερικό αραγές μέτωπο. Χρειάζονται οι πολιτικές δυνάμεις να στηρίζουν τον πρόεδρο σε αυτή την δύσκολη προσπάθεια να ζήσουμε επιτέλους σε μια επανενωμένη πατρίδα. Αν είμαστε μαζί, η Κύπρος είναι πιο δυνατή. Πώς θα προχωρήσουμε λοιπόν στις 30 του Μαΐ? Με λαϊκισμό ή με σοβαρότητα? Αυτό πρέπει να απαντήσει η κοινωνία. Αυτό είναι και το ξεκάθαρο διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών. Από τη μια η Κύπρος του αύριο, της ανάπτυξης, της προκοπής για το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας. Η ισχυρή Κύπρος στην καρδιά της Ευρώπης. Με όχημα το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 4,5 δισεκατομμύρια που έχουμε διαθέσιμα. Και από την άλλη, οι δυνάμεις της άρνησης και του λαϊκισμού, οι οποίες σε μια βουλή Βαβέλ θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, όχι για να πάει ο τόπος μπροστά, όχι για να αναπνεύσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αλλά μια είναι η προσπάθεια, ένα τους ενώνει, πως να κάνουν κακό στην κυβέρνηση και στο Δημοκρατικό Συναγερμό, άσχετα αν ζημιώνουν την χώρα και τους πολίτες. Με ευκαιριακές συμμαχίες και λαϊκίστικες αποφάσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα. Καλούμε την κοινωνία να τους επιστρέψει όλα τα όχι που τις είπαν, τόσο με την καταψήφιση του προϋπολογισμού, όσο και με τις κρατικές εγγύσεις. Καλούμε την κοινωνία να συστρατευτεί με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, η Κύπρος βρίσκεται σε καθοριστικό σημείο. Δεν πρέπει να ρισκάρουμε να γυρίσουμε σε νοοτροπίες και πρακτικές που μας έφεραν στο χείλος του γκρεμού. Απέναντι στις προκλήσεις, η ηγεσία πρέπει να παραμείνει και ισχυρή και σταθερή. Σας καλώ να στηρίξετε τις μεταρρυθμίσεις που ο τόπος χρειάζεται. Να μην αφήσετε τη χώρα όμοιρο σε επικίνδυνα πειράματα στην οικονομία, σε άγωνα κομματικά παιχνίδια στην Βουλή. Κόντρα στον ανεύθυνο λαϊκισμό, ελάτε να χτίσουμε μαζί την Κύπρο της επόμενης μέρας, με καθαρή γραμμή στην οικονομία και μια Βουλή που να παίρνει αποφάσεις για το καλό του τόπου. Γι' αυτό οι εκλογές είναι κρίσιμες. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο να γυρίσουμε πίσω. Ο κόσμος του συναγερμού δεν θα τους αφήσει να γυρίσουν την χώρα πίσω. Δεν ρισκάρουμε την Κύπρο του αύριο. Ελάτε λοιπόν να προχωρήσουμε μαζί. Ελάτε μαζί να κάνουμε πράξη το όραμα. Ελάτε με τους νέους προστάριες να ξαναχτίσουμε μια καλύτερη Κύπρο. Είμαι σίγουρος, είμαι βέβαιος, είμαι πεπισμένος πως θα έχουν καλύτερες μέρες
Και στις 30 του Μαΐ ένας δυνατός, ισχυρός συναγερμός θα σημαίνει μια ισχυρή, μια δυνατή Κύπρο για να επανενώσουμε την πειρασμένη μας πατρίδα. Να είστε καλά.